κομμάτων της Βουλής με τις τοποθετήσεις τους για 6 λεπτά και όσοι αρχηγοί το επιθυμούν για 10 λεπτά. Αυτή είναι η διαδικασία. Σήμερα έχουν να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας και παρίστανται και τις καλωσορίζουμε η κυρία Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τέος πρωθυπουργός, η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η κυρία Ευτυχία Φουντουλάκη, Γενική Επίτροπος Επικρατείας Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η κυρία Στυλιανή Βρακά, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Μαρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κυρία Ευρυδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού, η κυρία Μαρία Παπασπύρου, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, η κυρία Νικόλ Ράπτη, Ειδική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, η κυρία Καλλιόπη Κέλλη Μπουρδάρα, Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τέος Βουλευτών, η κυρία Βασιλική Αλεξάνδρου, Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τέος Βουλευτών, η κυρία Βασιλική Κόλια, πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 2013-2016, η κυρία Ζέτα Μακρύ, πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 2012-2013 και η κυρία Μαρία Ανδρούτσου, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή συζήτησή μας. Όπως κάθε χρόνο η Βουλή οργανώνει αυτή την ειδική συνεδρίαση για τη Μέρα της Γυναίκας, για την επέτειο της 8ης Μαρτίου, που όλοι γνωρίζουμε ή οφείλουμε να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε, οφείλουμε να θυμόμαστε τις γυναίκες εργάτριες στα εργοστάσια της κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, που χτυπήθηκαν στη διάρκεια μιας διαδήλωσης που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους για ίσες ευκαιρίες και ίσες αμοιβές με τους άνδρες εργαζόμενους από την αστυνομία, σε μια διαδήλωση που βάφτηκε με αίμα. Πολύ βέβαια αργότερα, από το 1857, μετά το 1910, ορίστηκε αυτή η μέρα ως επέτειος για την ημέρα της γυναίκας και ιδιαίτερα της εργαζόμενης γυναίκας. Συνάδελφοι και συναδέλφισες και εκλεκτές προσκεκλημένες μας, η εποχή που ζούμε είναι εποχή ραγδαίων αλλαγών, γενικευμένης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, πολέμων, βίας και προσφυγιάς. Συνηθίζουμε λοιπόν αυτή την εποχή να τη λέμε εποχή των τεράτων. Οι λαοί είτε επιστρέφουν στα σκοτάδια του παρελθόντος, είτε χάνουν κάθε ελπίδα για να αλλάξουν τη ζωή τους. Το παλιό αργεί να πεθάνει και το καινούργιο πασχίζει να γεννηθεί κόντρα στους ισχυρούς αυτής της γης και της διεθνούς τάξης που δεν αφήνουν τίποτα καινούργιο να γεννηθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ζωφερή ατμόσφαιρα και κόντρα στα εμπόδια που υπάρχουν, οι λαοί έχουν και θετικά παραδείγματα αντίστασης, αλληλεγγύης, μπορεί να είναι λίγα για να προϊονίσουν την άνοιξη της αλλαγής της ζωής μας, όμως υπάρχουν και περιμένουμε κάθε φορά θετικές εκπλήξεις για να αλλάξει η ζωή όλων των ανθρώπων και να μπορέσουμε πραγματικά να μιλάμε για μια καλύτερη ζωή στον πλανήτη. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για το σημερινό μας θέμα μέσα από δύο παραδείγματα πρόσφατα που νομίζω ότι απεικονίζουν ανάγλυφα το θέμα της σημερινής μας ειδικής συνεδρίασης. Το ένα είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που είχε πάρει η κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία να αποποινικοποιήσει το έγκλημα του βιασμού σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, εφόσον οι δράστες αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος παντρευτούν
τα θύματά τους. Ξεσηκώθηκε μεγάλος θόρυβος τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και έξω από αυτήν και το περίφημο άρθρο 49 αποσύρθηκε. Βεβαίως αποσύρθηκε, αλλά σε 9 χώρες ισχύει αυτή η νομοθετική ρύθμιση και κατά συνέπεια αυτό το έγκλημα αποποινικοποιείται και από στιγμιαίο γίνεται διαρκές μέσα σε ένα γάμο καταπίεσης, αναξιοπρέπειας και απανθρωπιάς. Σε αυτές λοιπόν τις χώρες, τις 9 που είναι οι Φιλιππίνες, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Τατζικιστάν και η Τινησία, συνεχίζουν οι ανήλικες γυναίκες οι οποίες βιάζονται να παντρεύονται τους βιαστές τους. Αυτό νομίζω ότι είναι αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα της έμφυλης βίας που είναι μια πραγματικότητα σε όλο τον πλανήτη ανεξάρτητα από το πόσο ανεπτυγμένες είναι οι χώρες, ανεξάρτητα από τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα, γιατί η έμφυλη βία τελικά είναι ένα φαινόμενο απίστευτης ιστορικής αντοχής. Η βία, ο βιασμός, είναι τόσο παλιός όσο και η πατριαρχία. Παράλληλα, θα μιλήσω για ένα δεύτερο παράδειγμα που έγινε πρόσφατα, όπου ένας ακροδεξιός Πολωνός ευρωβουλευτής στις 3 Μαρτίου του 2017 μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πήρε το λόγο και ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται και να αμείβονται λιγότερο από τις άνδρες, γιατί είναι λιγότερο ευφυείς, πιο αδύναμες και μικρότερες. Με βάση λοιπόν αυτή τα δύο παραδείγματα και ειδικά αυτό το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι αυτός ο Πολωνός ακροδεξιός με το θάρρος που έχει πάρει γενικά η ακροδεξιά στον κόσμο και στην Ευρώπη τόλμησε να το πει στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που είπε είναι αυτό που πιστεύουν η πλειοψηφία των ανδρών σε όλο τον κόσμο και παράλληλα τα κράτη τα οποία αρνούνται να νομοθετήσουν την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Αυτά λοιπόν τα δύο παραδείγματα νομίζω ότι αξίζει να τα αναδείξουμε για μια ακόμα φορά τη σημερινή ημέρα, στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και να πούμε πραγματικά ότι ίσως αυτό που μας ταιριάζει είναι αυτό που λένε για σήμερα κάποιες φεμινιστικές κινήσεις. Σήμερα δεν γιορτάζουμε και δεν δεχόμαστε επισκέψεις. Γιατί η εικόνα της γυναίκας σήμερα συνεχίζει να είναι μαύρη. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να προσπαθήσω να αναδείξω αυτά που προσπαθούμε σαν γυναίκες να κάνουμε και σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και χρειάζεται να ενώσουμε τις φωνές μας όλες μαζί. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, βεβαίως η Ελλάδα είναι από τις χώρες, βρίσκεται στην 21η θέση, αν υπολογίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι στην 25η και η Μεγάλη Βρετανία στην 31η, από την άποψη της παροχής ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες. Δείχνει δηλαδή ότι με αυτό το δείκτη και μόνο, δεν λέω άλλα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια σχετικά καλή κατάσταση για τις γυναίκες της χώρας μας. Βεβαίως δεν μπορεί οι γυναίκες της χώρας μας να είναι σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι γενικά οι γυναίκες σε μια εποχή γενικευμένης ανεργίας. Γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που πρώτες πυκνώνουν τις τάξεις των ανέργων, τις τάξεις της μαύρης ανασφάλισης της εργασίας, της μαύρης εργασίας που γενικεύεται
και υπερβαίνει την κανονική, νόμιμη και νομοθετημένη ασφαλισμένη εργασία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι γυναίκες είναι αυτές που επιστρέφουν πρώτες στο σπίτι, που είναι εκεί για να υποδεχθούν τα ενήλικα παιδιά τους, που όντας άνεργα επιστρέφουν στα παιδικά δωμάτια για να κρύψουν την ανεργία τους. Είναι εκεί για να ενθαρρύνουν το σύζυγο που ζει σε μια επισφάλεια και υποχρεώνεται σε συμβιβασμούς. Είναι εκεί για να ενθαρρύνουν τους υπερήλικους γονείς που όλοι μαζί πια προσπαθούν να επιβιώσουν και με τη σύνταξη αυτών των γονιών. Οι γυναίκες λοιπόν, οι ηρωίδες, αυτές οι αόρατες γυναίκες της καθημερινότητας, δίνουν έναν αγώνα πραγματικό για να επιβιώσουν οι ίδιες, υπερασπίζονται τις επιλογές τους, ενώ ταυτόχρονα είναι θύματα των επιλογών των άλλων. Νομίζω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτές τις γυναίκες οφείλουμε ένα σεβασμό, οφείλουμε πραγματικά να τις τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα, είτε είναι εργαζόμενες είτε είναι άνεργες, και κάθε φορά να αναδεικνύουμε την επέτειο της 8η Μάρτη μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία που αυτή γιορτάζεται έστω και εντός εισαγωγικών. Πιστεύω ότι πέρα από όλα αυτά, πέρα από το πώς βιώνει κάθε γυναίκα την κατάσταση της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της καθημερινότητας, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να μην εξάρουμε είναι κάθε νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να έχει μια αξιοπρέπεια, να μπορεί να έχει τα παιδιά της στους παιδικούς και στους νηπιακούς σταθμούς, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένη ή όχι, ανεξαρτήτως αν εργάζεται ή όχι, που να μπορεί πραγματικά η γυναίκα αυτή να έχει τη δυνατότητα να έχει μια στοιχειώδη κοινωνική αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Όμως, πέρα από το ότι σε κάθε χώρα, σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε ήπειρο υπάρχουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που όλοι τα ξέρουμε και δεν θα μπω σε αυτά, θέλω να τονίσω ότι πέρα από την οικονομική κατάσταση, αυτό που διατρέχει όλες τις χώρες είναι η έμφυλη βία. Είναι αυτό το ζήτημα της βίας που πρέπει πράγματι να το αναδείξουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι η πιο μεγάλη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι διακρίσεις, η ταπείνωση, η σωματική βία εξαιτίας του φύλου, του γυναικείου φύλου, αποτελεί ομοί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι των αριθμών, των τραγικών αριθμών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τη βία σε βάρος των γυναικών. Η βία δεν έχει ούτε ταξικές ούτε πολιτικές προτιμήσεις. Η βία υπάρχει παντού. Υπάρχει στο δρόμο, υπάρχει στην εργασία, υπάρχει στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, υπάρχει παντού. Εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Με τη λεκτική βία, με την ψυχολογική, με την οικονομική, με τη σεξουαλική, με τη σεξουαλική παρενόχληση, με την εξαναγκαστική εργασία, με το τράφικινγκ, με την απαγόρευση εργασίας σε άλλες περιπτώσεις, με τη διάδοση αρνητικών φημών, με τη χρησιμοποίηση της γυναίκας ως αντικείμενο. Αυτή λοιπόν η συνολική βία που εξαπολύεται καθημερινά σε βάρος των γυναικών αποτελεί ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί. Και πρέπει να πιέσουμε τις χώρες μας και τις κυβερνήσεις μας να υπογράψουν όλοι τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των ανήλικων κοριτσιών. Είναι μια υποχρέωση, γιατί αν επικυρωθεί αυτή η σύμβαση θα υποχρεωθούν τότε όλες οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα προστασίας
των γυναικών από τη βία και τιμωρίας όλων αυτών που ασκούν βία με οποιοδήποτε μέσο σε βάρος των γυναικών ή όταν έχουμε διάκριση με βάση το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο σήμερα που ζει η ανθρωπότητα, που όλα είναι αβέβαια, δεν μπορεί να ανεχόμαστε το ζήτημα της βίας να κυριαρχεί παντού. Η έμφυλη βία είναι η πιο ευτελής μορφή που χρησιμοποιούν οι άνδρες σε βάρος των γυναικών. Δεν είναι μόνο εγκληματική. Δεν υπάρχει ποτέ υγιές κίνητρο στην άσκηση της βίας. Η αγάπη ποτέ δεν σκοτώνει. Η αγάπη ποτέ δεν ακροτηριάζει. Η αγάπη ποτέ δεν αφήνει αναπηρίες στους ανθρώπους. Όλα αυτά τα οποία επικαλούνται οι άνδρες σε διάφορες περιπτώσεις, ότι είναι προϊόν ζήλιας, προϊόν αγάπης, προϊόν διεκδίκησης, η άσκηση της βίας, είναι ψέματα και μύθοι. Είναι η περιφρόνηση που αισθάνονται απέναντι στο γυναικείο φύλο, είναι η εκμετάλλευση της αδυναμίας της γυναίκας όταν ασκούν βία επάνω της. Και όπως η βία αποτελεί μέσο χειραγώγησης και κοινωνικής πειθάρχησης όταν την ασκούν οι εξουσίες, έτσι και οι άνδρες όταν ασκούν βία την ασκούν γιατί θέλουν να πειθαρχήσουν το άλλο φύλο και να το χειραγωγήσουν προς συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει λοιπόν αυτό το φαινόμενο ιστορικής αντοχής πρωτοφανούς να το ξεριζώσουμε. Πρέπει πρώτα απ' όλα οι γυναίκες πριν ακόμα και από την ποινική τιμωρία να εξωστρακίζουν τους άνδρες οι οποίοι αποτολμούν την οποιαδήποτε μορφή βίας απέναντι στις γυναίκες. Αυτό είναι το χρέος μας. Το όπλο των γυναικών είναι η γυναική αλληλεγγύη. Η γυναική αλληλεγγύη είναι το μέσο για να μπορέσουμε πραγματικά να αισθανόμαστε υπερήφανες για το φύλο μας. Για να μπορέσουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση, δυνατότητα και δρόμος για τη γυναικεία χειραφέτηση. Πρέπει να μιλάμε εμείς για αυτές που δεν έχουν φωνή. Πρέπει να αγωνιζόμαστε εμείς για αυτές που δεν μπορούν να αγωνιστούν. Πρέπει να διαμαρτυρόμαστε εμείς για αυτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν, γιατί τα ήθη και τα έθιμα στις χώρες τους δεν τους το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει γυναικεία αλληλεγγύη. Και οι γυναίκες που είναι ολοκληρωμένες, που έχουν συνειδητοποιηθεί, δεν μπορούν να χτίζουν σχέσεις ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Πρέπει να είναι γυναίκες που θα χτίζουν σχέσεις συντροφικές, που θα μπορούν πράγματι να χτίζουν τις αυριανές σχέσεις μέσα από ελευθερία, σεβασμό και αμοιβαιότητα. Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία που συνδέουν τους ελεύθερους ανθρώπους και μπορούν να αποτελέσουν ισότιμα μέλη μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας. Γι' αυτό κάνω έκκληση και εμείς ως γυναίκες προνομιούχες που είμαστε στο κοινοβούλιο, που είμαστε σε δημόσια αξιώματα, που έχουμε υπερβεί την ανωνυμία, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για να μιλήσουμε για εκείνες τις γυναίκες, τις αόρατες, τις άφωνες, τις αμήλυτες, τις γυναίκες του περιθωρίου. Αυτό μας αντιστοιχεί μια τέτοια μέρα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστώ.